Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μία βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers United 02 Bumblebee από την Takara Tomy. Και μιας και η φιγούρα αυτή είναι μεταχειρισμένη και δεν έχω όλο το κουτί, έχω ένα μέρος του κουτιού, έχω βασικά μόνο την κάρτα, η οποία είναι αυτή εδώ. Και η πίσω πλευρά της κάρτας, ένα πολύ ωραίο artwork εδώ πέρα του Bumblebee, τεχνικά χαρακτηριστικά. Εδώ βλέπουμε τον Bumblebee στην ρομπότ και όχημα μορφή του και κάποιες άλλες φιγούρες που κυκλοφορούν από αυτήν εδώ πέρα τη σειρά. Επίσης έρχεται με αυτό εδώ πέρα το φυλάδιο, το οποίο όλα είναι στα ιαπωνέζικα, και φυσικά με τις οδηγίες του, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Και η πίσω πλευρά από τις οδηγίες . Ας πάμε να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον United Bumblebee από την Takara Tomy στην όχημα μορφή του. Αυτή η έκδοση του Bumblebee είναι βασισμένη στο βιντεοπαιχνίδι War for Cybertron και όπως βλέπετε είναι ένα φουτουριστικό αμάξι, πάρα πολύ όμορφο. Επέλεξα την Takara έκδοση γιατί έχει όλο αυτό εδώ το μεταλλικό χρώμα και αυτό κάνει τεράστια διαφορά από τις Hasbro έκδοση. Μου αρέσει εδώ πέρα το σύμβολο με άσπρο περίγραμμα. Εδώ πέρα θα δούμε ροζ πινελιές, κίτρινο εδώ πέρα μεταλλικό στις άντες και ακριβώς από πάνω έχουμε κόκκινο διαφανές πλαστικό, πάρα πολύ όμορφο, ροζ πίσω φώτα. Γενικώς μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκδοση του Bumblebee. Είχα κάνει review και τον United Cliffjumper, όπως βλέπετε είναι ίδια ακριβώς, είναι το ίδιο καλούπι, απλά διαφορετικό χρώμα. Διαφορές εδώ στις ρόδες, ο Cliffjumper έχει κόκκινο ενώ ο Bumblebee έχει κίτρινο. Το διαφανές πλαστικό του Cliffjumper είναι κίτρινο ενώ του Bumblebee είναι κόκκινο. Εδώ η γραμμή αυτή στον Cliffjumper είναι κίτρινη, ενώ εδώ πέρα στο Bumblebee είναι ροζ. Εδώ έχει τρεις γραμμές ο Cliffjumper κίτρινες, ενώ ο Bumblebee δεν είναι χρωματισμένες οι γραμμές του. Θα μπορούσε να τις είχαν κάνει ροζ, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τις βάψανε αυτές. Και από πίσω, τα πίσω φώτα του Cliffjumper είναι κίτρινα ενώ του Bumblebee είναι ροζ. Και αυτή είναι η κάτω πλευρά, η κάτω όψη των οχημάτων. Επίσης κάτι που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι εδώ είναι η αποθήκευση για τα όπλα τους. Πολύ ωραίος και έξυπνος τρόπος αποθήκευσης για τα όπλα. Πάρα πολύ ωραίες φιγούρες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και μιας και έχουμε δει ήδη τη μεταμόρφωση του Cliffjumper, θα παραλείψω την μεταμόρφωση του Bumblebee. Θα σας αφήσω ένα link
κάτω από το video description, σε περίπτωση που δεν ξέρετε πώς να μεταμορφώνετε τον Bumblebee, θα σας αφήσω το link του review του United Cliff Jumper, και με μια επεξεργασία βίντεο θα πάμε από όχημα μορφή κατευθείαν στη ρομπότ μορφή. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον Bumblebee στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Ω Θεέ μου, κοιτάξτε πως γυαλίζει. Αυτό το μεταλλικό χρώμα είναι καταπληκτικό. Κάνει τεράστια διαφορά πάνω στη φιγούρα. Κοιτάξτε απλά πως γυαλίζει η φιγούρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το χρώμα. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι περιστρέφεται 360 μοίρες, δεν έχει οπίσθιο φωτισμό, κοιτάζει πάνω κάτω και έχει μια μικρή κλίση αριστερά δεξιά. Τα χέρια περιστρέφονται 360 μοίρες, πάνε πάνω κάτω, περιστρέφονται εδώ πέρα ψηλά στο χέρι, διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα, πάρα πολύ καλό αυτό. Έχουμε και περιστροφή στην γροθιά. Έχουμε και μια περιστροφή εδώ πέρα στην μέση. Τα πόδια πάνε προς, πίσω, πάνω, κάτω. Περιστρέφονται εδώ πέρα ψηλά στο γόνατο. Λυγίζει εδώ πέρα στο γόνατο και η πατούσα πάει ελαφρώς πάνω κάτω, αλλά αυτό είναι μέρος της μεταμόρφωσης. Φυσικά ο Bumblebee μπορεί να κρατήσει και το όπλο του πολύ άνετα, και επίσης έχει δύο κρυφά όπλα, τα οποία είναι αυτές οι λεπίδες που βγαίνουν εδώ πέρα από τα χέρια του. Πάρα πολύ ωραίος. Όπως έχω ξαναπεί και με το review του Cliff Jumper, έτσι η πίσω πλευρά του Bumblebee μου θυμίζει ότι είναι χελωνιτζάκι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό μου θυμίζει. Θα φέρω μέσα και τον Cliff Jumper. Όπως βλέπετε, η λεπίδα του Cliff Jumper είναι κίτρινη, ενώ του Bumblebee είναι κόκκινη. Επίσης, εδώ στο χέρι ο Cliff Jumper έχει ασημή λεπτομέρεια, ενώ εδώ πέρα στο χέρι ο Bumblebee έχει μαύρη λεπτομέρεια. Εδώ στον καβάλο έχουμε μαύρη λεπτομέρεια στο Cliff Jumper, ενώ εδώ πέρα έχουμε ασημή λεπτομέρεια, και οι δύο έχουν ασημή λεπτομέρεια εδώ στα γόνατα. Και μετά το μόνο που αλλάζει είναι αυτό εδώ το σημείο. Ο Cliff Jumper έχει κίτρινο χρώμα εδώ, ενώ ο Bumblebee έχει ένα ροζ χρώμα εδώ πέρα ακριβώς. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως έχουν κάνει και το κεφάλι του. Πάρα πολύ ωραίο κεφάλι έχουν κάνει. Και μου αρέσει και τα μάτια πως τα έχουν βάψει έτσι γαλάζια. Πάρα πολύ ωραίο κεφάλι. Τρομερό head sculpt. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το καλούπι. Θα σας δώσω τώρα και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα δούμε τον Bumblebee δίπλα στον United Megatron και δίπλα στον United Optimus Prime. Εδώ η κλίμακα μπορώ να πω ότι δεν είναι καλή, γιατί ο Bumblebee θα είναι πιο κοντός και από τον Optimus και από τον Megatron, αλλά από όσο θυμάμαι η Takara ή η Hasbro δεν κοίταξαν την κλίμακα όταν έβγαλαν αυτές εδώ πέρα τις φιγούρες. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Fall of Cybertron Starscream από την Takara Tomy,
και δίπλα στον Fall of Cybertron Shockwave. Εδώ θα τον δούμε δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα, τον Fall of Cybertron Blaster. Όπως καταλαβαίνετε, ο Bumblebee είναι μια Deluxe Class φιγούρα. Και τέλος θα τον δούμε δίπλα σε άλλες εκδόσεις του εαυτού του, δίπλα στον Transformers Prime First Edition Bumblebee, Masterpiece Bumblebee και Human Alliance Bumblebee. Προσωπική μου άποψη, όλες αυτές οι εκδόσεις του Bumblebee είναι καταπληκτικές. Κάτι τελευταίο που θα ήθελα να προσθέσω είναι, επειδή και οι δύο αυτές οι φιγούρες έχουν μεταλλικό χρώμα, θα πρέπει να προσέχετε πολύ πώς τις μεταμορφώνετε για να μην γρατζουνίσετε την πογιά. Εδώ, όπως βλέπετε, από τις πολλές φορές που έχω μεταμορφώσει τον Cliff Jumper έχει ξυθεί η πογιά. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μεταμορφώνετε μια φιγούρα με μεταλλικό χρώμα. Τελικά συμπεράσματα. Γενικώς μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φιγούρα και οι δύο μορφές του είναι πολύ ωραίες, ωραία άρθρωση και ωραίες χρωματικές λεπτομέρειες. Είναι δύσκολο να βρεις αυτή την έκδοση σε προσιτή τιμή. Εάν βρείτε την Takara έκδοση, πάρτε τον χωρίς δεύτερη σκέψη. Η μεταμόρφωση από ρομπότ μορφή σε όχημα μορφή είναι λίγο ενοχλητική, αλλά αν το μεταμορφώσετε κάποιες φορές θα καταλάβετε πως κουμπώνουν όλα μεταξύ τους. Εάν είστε fan του War for Cybertron, αυτή η φιγούρα θα σας αρέσει. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.